Χαίρετε. Πώς γίνεται κάποιος άνθρωπος με αίσθηση κυριότητος, πώς αποκτά κάποιος την αίσθηση κυριότητος, που στα αγγλικά λέγεται sense of entitlement. Με αφορμή για αυτό το vlog, ένα σχόλιο που έγινε κάτω από το βίντεο, στο οποίο σχολίαζα την γραπτή απάντηση ενός τύπου που φλέρταρε μια κοπέλα και αυτή του έστειλε το βίντεο που έκανα για τις ερωτήσεις που κάνουμε στο πρώτο ραντεβού για να δούμε μην τυχόν και φλερτάρουμε με παίχτες. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αυτό το σχόλιο το κάνει άνδρας, δεν το κάνει γυναίκα στο συγκεκριμένο βίντεο. Λέει, Θέκλα, ίσως κάποια στιγμή να άξιζε τον κόπο να μιλήσεις για τον τρόπο που έχουν ανατραφεί από τους γονείς τους οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν το sense of entitlement, την αίσθηση κυριότητας, όπως ο κύριος. Προσωπικά, είχα στο παρελθόν στο εντός εισαγωγικών φιλικό περιβάλλον άτομα που είχαν παρόμοιες ιδέες με τον τύπο. Και όταν γνώρισα την πολύ καλά μορφωμένη οικογένεια τους, κυρίως τη μητέρα τους, είδα ότι ενθάρρυναν πολύ αυτή τη συμπεριφορά. Θεωρούσαν ότι το παιδί τους άξιζε να χρησιμοποιεί τους ανθρώπους για σεξ και βόλεψη. Και όφιλε, για παράδειγμα, η σύζυγος να γνωρίζει την ύπαρξη της ερωμένης και να το κατανοεί και να το αποδέχεται και vice versa, και το αντίστροφο. Δηλαδή, καταλαβαίνω, το αντίστροφο σημαίνει για την κόρη ο σύζυγός της να γνωρίζει την αίσθηση του, να γνωρίζει την ύπαρξη της παράλληλης σχέσης και να την αποδέχεται και για το δύο. Έτσι το καταλαβαίνω τουλάχιστον. Όπως και να έχει όμως, ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω για την αίσθηση κυριότητος και το λόγο για τον οποίο μεγαλώνουν κάποια παιδιά και γίνονται ενήλικες με αίσθηση κυριότητος. Sense of entitlement, η αίσθηση κυριότητος, είναι η συμπεριφορά εκείνη στην οποία νομίζεις πως σου ανήκει ο κόσμος. Νομίζεις πως εσένα, ειδικά εσένα προσωπικά, σου αξίζουν τα πάντα. Ότι είσαι καλύτερος από τους υπόλοιπους και ότι έχεις δικαιώματα που οι υπόλοιποι άνθρωποι δεν έχουν. Δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας με αίσθηση κυριότητος στην εποχή μας. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την αρετή της ταπείνωσης. Και δεν λέω τυχαία τη λέξη αρετή, γιατί η ταπείνωση με την αγιοπατερική έννοια, όπως τη διδασκόμαστε ή όπως την έχουμε διδαχτεί κάποιοι από εμάς μέσα από την παράδοσή μας, σημαίνει ο άνθρωπος να καταλαβαίνει τη μικρότητά του μπροστά στο άπειρο του σύμπαντος και στο άπειρο του Θεού και να μην νομίζει ότι είναι κάποιος σπουδαίος ή κάποια σπουδαία. Είναι αρετή η ταπείνωση. Όχι το να είσαι υποτακτικός, όχι το να είσαι συνεξαρτώμενος, αλλά να έχεις μια ρεαλιστική αντίληψη του εαυτού σου, ότι τι είσαι, δεν είσαι τίποτα σπουδαίο, είσαι άλλος ένας άνθρωπος. Και όπως όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στη ζωή, έτσι έχεις και εσύ. Και όπως έχεις εσύ, έτσι έχουν και οι άλλοι. Και είναι πραγματικά οξύμορο, αλλά αυτό συμβαίνει. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν λίγες προσφορές προς τους άλλους, οι οποίοι δεν προσφέρουν πολλά στους άλλους, οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα αξιόλογοι άνθρωποι όσον αφορά στο αλυσβερίσι που έχουν με άλλους ανθρώπους, να απαιτούν πολλά, αν όχι τα πάντα. Σε αυτή τη ζωή ισχύει η αρχή της ανταποδοτικότητας. Ό,τι δίνεις παίρνεις και ό,τι παίρνεις δίνεις. Αν το παραφράσω και λίγο, είναι καλύτερα να μην περιμένεις να πάρεις περισσότερα από όσα δίνεις και να μην δίνεις περισσότερα από όσα θα πάρεις. Οι άνθρωποι με αίσθηση κυριότητας όμως θεωρούν ότι τους αξίζει να παίρνουν μόνο και όχι να δίνουν. Να κάνουν πλιάτσικο με απλή καθημερινή ορολογία, να κάνουν πλιάτσικο στις ζωές και στις καρδιές και στις ψυχές και στα κορμιά των άλλων. Γιατί αυτός, γιατί αυτή είναι ο σπουδαίος, είναι η σπουδαία. Σαν πως και άλλοι γονείς δεν γέννησαν παιδιά. Μόνο οι δικοί τους γονείς γέννησαν παιδιά. Μόνο οι δικοί τους γονείς καμαρώνουν τα παιδιά τους. Μόνο οι δικοί τους γονείς έχουν αξιόλογα παιδιά. Τα παιδιά του υπόλοιπου κόσμου είναι για πέταμα. Είναι για χρήση, είναι για τσαλαπάτημα, είναι για τσαλάκωμα και πέταμα, πως τσαλακώνεις μια κόλλα χαρτί και την πετάς ή πως παίρνεις
το λεμόνι το στίβεις τη λεμονόκουπα και μετά την πετάς τη στημένη λεμονόκουπα. Ναι, φταίνε οι μανάδες τους και οι πατεράδες τους, φταίνουν αυτοί που τους έχουν μεγαλώσει. Γιατί τους έχουν ενσταλάξει μέσα στο μυαλουδάκι τους, από τον καιρό που είναι πολύ μικρή, ότι εσύ είσαι μοναδικός. Εσύ αξίζεις περισσότερο από τους άλλους. Οι περισσότεροι γονείς, παραδοσιακά, και αυτοί που είναι έτσι πιο συντηρητικοί και πιο παλαιοναρχών, μεγάλωναν τα παιδιά τους με το αντίθετο της αίσθησης κυριότητας. Μεγάλωναν τα παιδιά τους με μία αίσθηση ανεπάρκειας, μία αίσθηση ντροπής, ότι δεν είναι αρκετά καλή, ότι δεν είναι αρκετά σημαντική, ότι δεν είναι αρκετά αξιαγάπητη. Και έχω πει και σε πολλά άλλα vlogs ότι η άποψή μου είναι ότι αυτό είναι κατάλοιπο από την τουρκοκρατία και γενικότερα από τις περιόδους τις οποίες ως λαός έχουμε ζήσει ως υπόδουλοι, που δεν ήταν καλή ιδέα κάποιο παιδί να ξεχωρίζει γιατί θα κινδύνευε. Αυτό ήταν ο τρόπος με τον οποίο μεγάλωναν τα παιδιά τους οι περισσότεροι γονείς. Υπήρχαν όμως παλαιότερα και υπάρχουν και σήμερα ακόμη περισσότεροι γονείς, οι οποίοι μεγαλώνουν τα παιδιά τους με αίσθηση κυριότητας. Μία περίπτωση την οποία έτυχε να δω από κοντά ήταν ενός πατέρα, ο οποίος ήταν, εάν ήταν αδιάγνωστος, αλλά αν του γινόταν διάγνωση, υποθέτω πως θα έπαιρνε τη διάγνωση του covert narcissist, δηλαδή του ναρκισσιστή που δεν φαίνεται ξεκάθαρα. Του ναρκισσιστή που δεν φαίνεται από την πρώτη ματιά ότι είναι ναρκισσιστής. Ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικά συμπλεγματικός, ένιωθε πολύ μειονεκτικά για τον εαυτό του, δεν ήταν πελάτης με αυτός ο άνθρωπος, τον είχα γνωρίσει σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Ένιωθε εξαιρετικά μειονεκτικά για τον εαυτό του, ένιωθε ότι δεν είναι τόσο σπουδαίος όσο οι άλλοι, ζήλευε τους άλλους για διάφορα κατορθώματα τους ή αποκτήματα τους, ή τους ζήλευε για την οικογένεια στην οποία γεννήθηκαν, ή τους ζήλευε για την κορμοστασιά τους, ή τους ζήλευε για την ομορφιά τους, ή για τα λεφτά τους, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φερόταν δουλοπρεπώς στους πάντες, δηλαδή φαινόταν υπερβολικά ταπεινός, δεν ήταν ουσιαστικά ταπεινός, αυτό λέω ήταν και καλυμμένος ναρκισσιστής, covert narcissist πιθανόν. Είχε ένα εξαιρετικά υπερφύαλο εγώ. Ουσιαστικά από τη μια πλευρά πίστευε ότι δεν αξίζει τίποτα και από την άλλη πίστευε ότι αξίζει τα πάντα και ότι είναι ιδιαίτερα αδικημένος, γιατί να μην τον έχει γεννήσει εκείνη η μάνα και τον έχει γεννήσει άλλη μάνα, γιατί να μην τον έχει γεννήσει εκείνος ο πατέρας και τον έχει γεννήσει εκείνος ο πατέρας, γιατί να μην είναι αυτός διάσημος, γιατί αυτός να μην είναι διάσημος τραγουδιστής, είναι διάσημος αθλητής ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος είχε κάνει παιδιά. Και τα παιδιά του ήταν αγενή. Αγενέστατα θα έλεγα. Δεν γνώριζαν τα όρια της ευπρέπειας και του σεβασμού προς τους άλλους ανθρώπους. Και μου έλεγε με καμάρι ότι εγώ έχω μεγαλώσει τα παιδιά μου εντελώς διαφορετικά από ό,τι με έχουν μεγαλώσει οι γονείς μου. Επειδή εγώ όταν ήμουνα μικρός δεν ήξερα να απαντάω όταν μου έκαναν bullying οι άλλοι στο σχολείο, έχω μεγαλώσει τα παιδιά μου για να είναι ετοιμόλογα, να απαντάνε και να βάζουν τους άλλους στη θέση τους. Στην ουσία είχε μεγαλώσει μικρούς νταΐδες. Τα δικά του τα παιδιά δημιουργούσαν θέματα στα άλλα παιδιά. Και καμάρωνε ότι το παιδί του, για παράδειγμα, αυθαδίαζε στην καθηγήτρια. Καμάρωνε ότι το παιδί του έβγαζε γλώσσα σε μεγαλύτερούς του και χωρίς να έχει δίκιο επέμενε αμέτιμου χαμέτι να γίνει το δικό του, θεωρώντας ότι αυτός είναι ή αυτή είναι και κανείς άλλος, και δεν μπορούσε να δει ότι τα παιδιά του είχαν μία συμπεριφορά εγωκεντρική, μία συμπεριφορά που έδειχνε έλλειψη σεβασμού προς τους άλλους ανθρώπους, όχι μόνο λόγω θέσεως αλλά και λόγω συνθήκων. Δηλαδή το να σεβαστείς τον καθηγητή σου, την καθηγητριά σου, να σεβαστείς το γονέα σου, εάν το αξίζει. Ένα ανήλικο παιδί να σέβεται τους μεγαλύτερους και να μιλάει με σεβαστικό τρόπο, είναι κάτι το οποίο δεν δείχνει υποδούλωση, ούτε δείχνει αδυναμία χαρακτήρος, αντιθέτως δείχνει αγωγή. Και δείχνει ότι είναι ένα παιδί που έχει δεχτεί αγωγή. Τα παιδιά που έχουν δεχθεί αγωγή και τα παιδιά τα οποία είναι καλά μεγαλωμένα, μπορεί να βγάλουν
τα νεύρα τους ή το θυμό τους, ειδικά όταν περνάνε εφηβεία πάνω στους γονείς τους ή πάνω σε πολύ κοντινούς τους ανθρώπους, αλλά να γνωρίζουν τα κοινωνικά όρια και δεν κάνουν εκδραμάτιση των θεμάτων τους πάνω σε συμμαθητές τους, πάνω σε καθηγητές τους, πάνω σε άλλους ενήλικες ή σε άλλους ανήλικους. Εκείνα τα παιδιά ήταν ανεξέλεγκτα. Και ο πατέρας καμάρωνε γιατί τα παιδιά του ήταν δυναμικά και ήξεραν να διεκδικούν το δίκιο τους και δεν έβλεπε ότι τα παιδιά του ήταν κακοποιητικά προς άλλους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν η περίπτωση αυτή στην οποία αναφέρεται ο φίλος που έκανε το σχόλιο ήταν μια παρόμοια περίπτωση. Δηλαδή αν αυτή η εντός αγωγικό μορφωμένη μητέρα, γιατί η μόρφωση δεν είναι μόνο τα πτυχία, είναι και ουσιαστική μόρφωση και ουσιαστική παιδεία και πνευματικότητα. Αν αυτή η μητέρα έβγαζε τα αποθυμένα της πάνω στα παιδιά της, αν έκανε υπεραναπλήρωση των δικών της τρόπων δεινά ελλείψεων πάνω στα παιδιά της και επειδή αυτή ίσως μεγαλώνοντας δεν ήξερε πώς να αντιδράσει ή δεν αντιδρούσε ή είχε πέσει θύμα εκφοβισμού ή οτιδήποτε άλλο, έκανε τα παιδιά της να είναι ενταΐδες. Αλλά όντως ο τρόπος με τον οποίο μας μεγαλώνουν οι γονείς μας μας μαθαίνει είτε να είμαστε ταπεινοί είτε να έχουμε αίσθηση κυριότητος. Εγώ νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη προς τους γονείς μου για διάφορα πράγματα, όπως επίσης θεωρώ ότι έκανα λάθος σε κάποια άλλα πράγματα στην ανατροφή μου. Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη στη μητέρα μου, το έχω πει ξανά και σε βίντεο, η οποία μου είχε δώσει ένα πολύ σπουδαίο μάθημα όταν ήμουν μικρή για το να σέβομαι τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και να μην υποτιμώ κανέναν άνθρωπο με βάση την εργασία του. Σας είχα πει ότι είχαμε μια κυρία που εργαζόταν στο σπίτι μας κάποιες μέρες και αναλάβανε κάποιες οικιακές εργασίες. Ήμουνα εγώ στην πρώτη δημοτικού. Είχα πάει μαζί με ένα συμμαθητή μου στο σπίτι και μου λέει ποια είναι αυτή και γυρίζω εγώ με ύφος αλαζονικό και του λέω είναι η υπηρέτριά μας. Και η μητέρα μου, η οποία ελάχιστες φορές γύρισε χέρι προς εμένα, μου έδωσε μία στο στόμα, εκεί ακριβώς που το είπα, και μου είπε «Για σένα και για όλους είναι η κυρία Τάδε». Η κυρία Τάδε, η οποία είναι αξιοπρεπέστατη και εργάζεται και οφείλεις να τη σέβεσαι. Δεν θέλω να ξανακούσω αυτή τη λέξη μέσα στο σπίτι μας. Δεν με επιβράβευσε ότι αποκάλεσα την κυρία που εργαζόταν στο σπίτι μας υπηρέτρια, αντιθέτως με τιμώρησε. Και χρωστώ ευγνωμοσύνη στη μητέρα, με οποία επίσης γύρισε και μου είπε, ξέρεις η γιαγιά σου πόσες δύσκολες εργασίες έχει κάνει για να μπορέσει η μητέρα σου να σπουδάσει και να έχεις εσύ αυτή τη στιγμή την οικονομική άνεση στην οικογένεια σου ώστε να προσλάβετε μια κυρία που να βοηθάει με τις δουλειές και έρχεσαι εσύ τώρα και λες την κυρία που εργάζεται αξιοπρεπώς υπηρέτρια. Και την ευχαριστώ τη μάνα μου γι' αυτό. Μου έχει δώσει τεράστιο μάθημα. Να σέβομαι όλους τους ανθρώπους και να μην νομίζω ότι είμαι ανώτερη από τους άλλους. Ακόμη και αν έχω κάτι πάνω μου, μιλάω για μένα και μιλάω και γενικά, το οποίο να με κάνει να ξεχωρίζω από τους άλλους ανθρώπους, δεν είμαι εγώ αυτός που θα το πω. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα αποτιμήσω την αξία μου και η αξία μας σε αυτή την κοινωνία έχει να κάνει με τα όσα προσφέρουμε στην κοινωνία. Όχι τα όσα παίρνουμε από την κοινωνία έτσι θελικά. Άξιος άνθρωπος και αξιότιμος άνθρωπος είναι αυτός που προσφέρει στην καλυτέρευση της κοινωνίας. Όχι αυτός ο οποίος απαιτεί να του δίνει η κοινωνία πράγματα ή να του δίνουν οι άλλοι άνθρωποι γύρω του πράγματα. Όσοι από εμάς είμαστε γονείς και όσοι από εμάς μεγαλώνουμε παιδιά, θεωρώ ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη να ενσταλάξουμε στα παιδιά μας την αρετή της ταπείνωσης και την αρετή του σεβασμού των άλλων ανθρώπων, η οποία με πολύ διακριτικότητα να συνδεθεί και με την αυτοεκτίμηση και με την προστασία του εαυτού μας. Θέλει πολλή δουλειά να μάθεις σε ένα παιδί να έχει υψηλή αυτοεκτίμηση και καλή αυτοεικόνα και ταυτόχρονα να μην έχει αίσθηση κυριότητας. Θέλει πολλή δουλειά και κυρίως πνευματική δουλειά που να κάνεις ο γονιός ο ίδιος πάνω στον εαυτό σου. Αν εσύ ο ίδιος δεν το έχεις επιτύχει αυτό το πράγμα, πώς θα παραδειγματίσεις αν μη τι άλλο το παιδί σου για να το επιτύχει αυτό το πράγμα. Γιατί μιλώντας για τους δικούς μου τους γονείς και με το παράδειγμα τους με έχουν διδάξει αυτό το πράγμα. Να σέβομαι όλους τους ανθρώπους και να μην νομίζω ότι είμαι καμία σπουδαία. Και εδώ ερχόμαστε
ερχόμαστε σε τρόπους σκέψης παλαιούς που έλεγαν πρόσεξε σε ποια οικογένεια θα μπεις. Πρόσεξε αυτό που λένε οι Εγγλέζοι the family you marry into. Η γενιά του καθενός πώς επηρεάζει. Η γενιά του καθενός επηρεάζει κατά τη γνώμη με αυτόν τον τρόπο. Αν ένας άνθρωπος έχει μεγαλώσει σε μια γενιά, σε μια οικογένεια, έπεσε και πάει και το σκουλαρίγγι, έχει μεγαλώσει σε μια οικογένεια στην οποία τον έχουν μάθει ότι αξίζει να έχει τιμές και ότι αξίζει περισσότερα από τους άλλους χωρίς να προσπαθεί, δηλαδή αν όλη η οικογένεια του είναι εγωκεντρική, αλαζόνες και έχουν το αίσθημα κυριότητας, είναι πολύ πιθανόν να το έχει και αυτός. Και όταν συναντάμε τέτοιους ανθρώπους στη ζωή μας, ειδικά αν έχουμε μια τάση συνεξάρτησης, μπορεί να προσκοληθούμε πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, ή να έχουμε την τάση να προσκοληθούμε πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, προσέχουμε πολύ τον εαυτό μας για να μην μας απορροφήσουν. Γιατί οι άνθρωποι με αίσθηση κυριότητας, ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση ή τάση προς συνεξάρτηση, τους απορροφούν, τους τραβούν προς το μέρος τους, τους φέρνουν κοντά τους και τους εκμεταλλεύονται ανενόχλητοι. Άρα μηδενική ανοχή στην αίσθηση κυριότητας και προσέχουμε όσοι μεγαλώνουμε παιδιά να τα μεγαλώσουμε με ουσιαστική πνευματική καλλιέργεια. Την αγάπη μου σε όλους.